θα προσπαθήσω να μας βάλω σε μία άλλη διάσταση και να συσχετήσω το τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση που φάγαμε με τα δέκα χρόνια της κρίσης σε σχέση με την εθνική μας θέση. Γιατί είναι κάτι το ένας λογαριασμός τον οποίο ερχόμαστε σήμερα να πληρώσουμε και ερχόμαστε να τον πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ξέρετε, καλλιεργήθηκε ένας μύθος όλα αυτά τα χρόνια ότι η κρίση ήταν παγκόσμια. Όχι, δεν ήταν παγκόσμια η κρίση. Τη στιγμή που εμεί υποχωρούσαμε, οι άλλοι τρέχανε. Και τρέχανε πάρα πολύ γρήγορα. Και γίνανε πάρα πολύ ελκυστικοί, μα ξεπεράσανε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και γίνανε πολύ πιο ε, ισχυροί στη διεθνή ατζέντα. Είτε προσέλκυση επενδύσεων, είτε στη διεθνή ατζέντα με του γεωπολιτικού όρου. Θέλω να σα πω ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε εμείς μπροστά μας τον άπλετο χρόνο να συζητάμε και να συζητάμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ότι έχουμε άπλο το χρόνο να συζητάμε, ξέρω κατά πόσο οι ΑΠΕ είναι χρήσιμε ή δεν είναι χρήσιμε, και κατά πόσο θα τι διευκολύνουμε ή όχι, αν θα κάνουμε τουριστικέ επενδύσει ή δεν θα κάνουμε τουριστικέ επενδύσει, αν θα χρησιμοποιήσουμε τη γεωπολιτική μα θέση αναπτύσσοντα τα λιμάνια μα ή όχι, αν δεν τα αναπτύσσουμε τα λιμάνια μα, ή αν θέλουμε ε, την τάδε μορφή ανάπτυξη με τον υδρόγωνο ανθράκων ή όχι, ή αν θέλουμε αγωγού ή όχι. Και όλα αυτά τα ιδεολογικά ιδεολογικά ερωτήματα και μας βασανίζουν όλα αυτά την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι τα έχουν λύσει και προσφέρουν πραγματικά σημαντικές ευκαιρίες. Θα σας πω ότι την τελευταία δεκαετία από το 2008 στο 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε με ρυθμούς 22% και η Ευρωζώνη με 20% και η γειτονιά μας με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Σήμερα το ΑΕΠ της Ρουμανίας είναι μεγαλύτερο από τη Ελλάδο και τρέχει η Ρουμανία με μεγαλύτερο ρυθμό, πάνω από το 3%, σε σχέση με εμά που προσπαθούμε με τη γλώσσα απ' έξω να φτάσουμε το 2% και να ξεπεράσουμε το 2,5%. Θα σα πω ότι η γειτονική μα Αλβανία την ίδια δεκαετία αυξήθηκε κατά 45%. Τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, κατά 58%. Μηγενθηθήκανε αυτή τη δεκαετία. Τη δεκαετία που εμείς χάσαμε 24%. Και αυτό το λέω και η Βουλγαρία 51%. Το λέω γιατί ο περίγυρος μας λοιπόν έχει αλλάξει. Ζούμε σε άλλη γειτονιά. Θέλω να σας πω ότι το ΑΕΠ της χώρας μας είναι μικρότερο από το ΑΕΠ της Κωνσταντινούπολης. Όχι της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης. Η οποία Τουρκία, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που υπέστη τα τελευταία δύο χρόνια με τον εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πάνω από τριπλάσιο ΑΕΠ από την Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη, σε δύναμη αγοραστικού, δύναμη ε, ε, αγοραστικής δύναμης το ΑΕΠ τους, αυξήθηκε κατά 88%. Οι Τούρκοι δηλαδή γίνανε πολύ πιο ικανοί να αγοράζουν προϊόντα, να καταναλώνουν προϊόντα και ένα μεγάλο μέρος αυτά, αυτά τα προϊόντα τα παράγουν κιόλα σε σχέση με εμά. Άρα δεν έχουμε χρόνο. Αποφάσεις που έπρεπε να είχαμε πάρει χθες, Πρέπει να τις πάρουμε αύριο και να τελειώνουμε με αυτές και να τελειώνουμε με τα διλήμματα. Εγώ χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επί έξι μήνες μας έχει βομβαρδίσει με μια φοβερή πίεση να προχωράμε σε αλλαγέ. Και οι οποιασδήποτε αντιστάσεις οπισθοφυλακών δεν νομίζω ότι μπορούν σε καμία περίπτωση να έχουν πλέον κοινωνικό έρισμα. Συζητάμε αν θα πάμε στην απολυκνητοποίηση. Εδώ πήραμε μία απόφαση γιατί ο Λιγνίτης μας κοστίζει, γιατί δεν ΔΕΗ χρεοκοπεί όσο το χρησιμοποιεί, να πάμε σε απολιγνητοποίηση ως το 2027. Και πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα που θα βγάλει το κάρβουνο από το ενεργειακό της μείγμα. Και μπορούμε να το κάνουμε, αξιοποιώντας πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά εφόδια, μεταξύ των οποίων αυτά που θα μιλήσω και λίγο θα πω παραπάνω, τα εφόδια από την Ευρώπη. Επενδύσεις στο διαμετακομιστικό κέντρο. Είχα την τιμή τη να κάνω την διπλασιασμό της επένδυσης το 2014 της Κόσκο στον Πειραιά, να προετοιμάσω την ιδιωτικοποίηση της Κόσκο. Πέντε χρόνια, έξι χρόνια, Χρήστο μου, δεν προχώρησε κανένα πλάνο επενδύσεων. Παρότι ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι του Πειραιά, παρότι ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, γιατί κολούσαμε σε γραφειοκρατία. Σε πολιτικέ αποφάσει που δεν λαμβανόντουσαν. Χάσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια, 105 εκατομμύρια για να φτιάξουμε κρουαζιέρα, ένα τέρμιναλ κρουαζιέρα. Και τώρα τρέχουμε την τελευταία στιγμή να προλάβουμε στο τρέχον έσπα να το εντάξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια εποχή που έχει αλλάξει ο κόσμο. Γιατί δεν είναι πολλά χρόνια πριν που η Apple έφτιαξε το πρώτο της PC. Είναι 36 χρόνια πριν και άλλαξε ο κόσμος και ήρθα το mouse στη ζωή μας και ήρθαν οι οθόνες στη ζωή μας και μπήκε το PC σαν μια νέα τεχνολογία. Εμείς χάσαμε αυτή την περίοδο. Δεν μετασχηματίστηκε τίποτα. Η Μαρίνα θα σας πει πόσες χιλιάδες ώρες έφαγε ε, στις διάφορε υπηρεσίε του ελληνικού δημοσίου σε φακέλου, σε χαρτιά, για να μπορέσει να κάνει μια επένδυση κόσμημα εδώ, στον τόπο μα. Και αν δεν είχαμε και δύο έτσι πολύ τολμηρού επιχειρηματίε εδώ στον τόπο μα, την οικογένεια Καλοειδή και τη Μαρίνα Τυρφράμποκλου, δεν θα είχαμε μπει στον τουριστικό χάρτη. Θα είχαμε μείνει πίσω. Λοιπόν, Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε. Εγώ θέλω να πω το θετικό πνεύμα το οποίο διάφοροι είπαν ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Μπορούμε να πετύχουμε αξιοποιώντα επιτέλου και τα ε, 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 ευρωπαϊκά εργαλεία. Κάνουμε μια διαπραγμάτευση να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό όφελο από το πολιτιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το καινούριο ΕΣΠΑ, και να μπορέσουμε να φέρουμε τα ίδια κονδύλια για την ΚΑΠ για τον αγρότη. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε εντελώ διαφορετικά. Εμπροστοβαρή, γρήγορα και βέβαια σε ό,τι αφορά τον, τον α, αγροτικό τομέα, μέσα από συμπράξει και μέσα από αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Δεν μπορεί ο Έλληνας, οι ελληνικές προ ενισχύσεις προς την Ελλάδα να είναι οι πρώτες στην Ευρώπη σε στρεματικό επίπεδο και οι τελευταίες αγροτική επιχείρηση. Σημαίνει ότι έχουμε πολύ κατακαιρματισμό, χρειάζονται συμπράξεις Πέτρο, πορτοκάλια και λάδια δεν μπορεί να πουλούνται σε αυτέ τι στιγμές. τιμέ. Πρέπει να δούμε πώ θα αναδιοργανώσουμε την εξαγωγή μα. Δεύτερο κλάδο. Γραφειοκρατία. Ένα φίλο μου, μεγάλο επενδυτή, μου έλεγε. συμμαθητής μου δεν είναι εδώ στο πάνελ, όπω είναι οι συμμαθητέ του Πέτρου. Μου έλεγε ότι ξέρετε, έχει, γιατί μου λέει, ξέρει, έχω επενδύσει σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική λέει είναι σαν να κολυμπάω όταν κάνω μια επένδυση, σαν να κολυμπάω σε νερό. Στη Βρετανία είναι σαν να κολυμπάω σε γιαούρτι. Και στην Ελλάδα όταν επενδύω είναι σαν να κολυμπάω σε τσιμέντο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να άρουμε συνέχεια του γραφειοκρατικού περιορισμού. Οι μεταρρυθμίσει, όπω λέει και ο Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυριανό του άρθρο ε, στην καθημερινή, είναι μια διαρκή προσπάθεια. Δεν είναι κάποιε καλέ ή κάποιε κακέ. Πρέπει να κάνουμε συνεχώ κάτι καινούριο. Θέλω να σας πω ότι την ένωση των προσπαθειών, εγώ τη θεωρώ πολύ βασικό στοιχείο της κουλτούρας. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ούτε το λιωτρίβι του, ούτε μπορεί να κάνει ο καθένας το δικό του, μπραντ. Το Πρέπει να αρχίσουμε να ενώνουμε δυνάμεις. Και να φτιάχνουμε, νομίζω ο Μιχάλης το έλεγε πολύ ωραία μέσα από τη συμβολεοϊκή, έβαλε το, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχύσει η συμβολογική παραγωγή τέτοιου είδους συμπράξεις, πρέπει να πάμε σε αυτέ τι συμπράξει. Και βέβαια πάμε στο τελευταίο πράγμα, το οποίο θεωρώ απαραίτητο και είναι το άνοιγμα και η διαφάνεια. Άνοιγμα. Η κοινωνία μας πρέπει να ανοιχθεί. Πρέπει να ανοίξουμε την εκπαίδευση σε όλες τις καινούργιες μορφές της. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαμε, είτε εκπαιδεύοντάς τους, είτε αξιοποιώντας την δυσκολία στην οποία βρίσκονται και να ξαναζωντανεύσουμε ενδεχομένω περιοχέ της χώρας που έχουν ερωμοποιηθεί. Και βέβαια το ναυτικό επάγγελμα έχει δίκιο ο Γιώργος. Η Ναυτική οικονομία. Έχουμε μια τεράστια ναυτιλία, αλλά δεν έχουμε πλέον στελέχη στην ναυτιλία. Δεν έχουμε ναυτικού. Γιατί το έχουμε κλείσει, το έχουμε περιορίσει και παίρνουν οι Έλληνε πλειοκτήτε, ενώ έχουμε εμεί 19-18% ανεργία Παίρνουν ανθρώπου από τι Φιλιππίνες και τι Ινδίε και του δίνουν του ίδιου μισθού που θα του δίνανε και στου Έλληνε. Τι 5, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Και όμω δεν υπάρχουν οι Έλληνε. Και βέβαια διαφάνεια στην ομοθεσία, στον περιφερειακό σχεδιασμό, στα δικαστήρια. Γιατί δεν μπορεί καμία χώρα να αναπτυχθεί, και αυτό είναι ο βασικό δείκτη ανάπτυξη, αν τα δικαστήρια δεν έχουν γρήγορη απονομή τη δικαιοσύνη. Που να δημιουργεί την ασφάλεια στι συναλλαγές, να δημιουργεί συνθήκε σοβαρή διαφάνεια και βέβαια τιμωρία σε οποιονδήποτε εξαπατεί είτε το επενδυτικό κοινό, είτε τι φορολογικέ αρχέ, είτε τον ίδιο τον καθαρό και άδολο ανταγωνισμό έτσι όπω πρέπει να ισχύει. Με αυτέ τι σκέψει, εγώ θέλω να, να πω ένα πράγμα. Χάρηκα πάρα πολύ που συμμετέχω στη σημερινή διαδικασία. Θεωρώ ότι ο Πέτρος έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα στο να βγάλει τη Σπάρτη από ένα ιδιότυπο αποκλεισμό από το τι συμβαίνει στη χώρα. Εγώ, Πέτρο, εύχομαι αυτές οι πρωτοβουλίες να συνεχίσουν. Αυτός ο τόπος είναι πλούσιος και σε ιστορία είναι πλούσιος. Είναι πλούσιος γιατί η φύση τον έχει πρικίσει και είναι πλούσιος γιατί έχει ανθρώπους που μπορούν να δείξουν τι σημαίνει φιλοξενία. Χρειάζεται όλοι μαζί να ανοιχτούμε, να τον κάνουμε τον πιο φιλόξενο τόπο στη χώρα και να δούμε πραγματικά τη λακωνία στα ύψη που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι. Ευχαριστώ πολύ.